Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Για 10 χρόνια αυστηρή μεταρρυθμιστική εποπτεία έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέτα, πραγματικά ο κύριος Κοστέλο ουσιαστικά έδωσε καρότο αλλά και μαστίλιο στην Ελλάδα, καθώς τη χθεσινή του ανάκριση, μπορούμε να πούμε, από τους βουλευτές του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, ναι, μεν μίλησε με καλά λόγια για τη δουλειά που έχει γίνει και για την πρόοδο που έχει γίνει στο ελληνικό πρόγραμμα, το τελευταίο διάστημα ακριβώς, αλλά ξεκαθάρισε ότι η έξοδος του καλοκαιριού μόνο καθαρή δεν θα είναι, καθώς η Ελλάδα για πολλά χρόνια θα είναι στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών. Να ξεκινήσουμε από τα θετικά. Ο κ. Κοστέλο είπε ότι θα υπάρχει έξοδος το καλοκαίρι, ότι πάμε σε μια νέα εποχή, εξήρε τις προσπάθειες που έχουν γίνει και σε επίπεδο ανάπτυξη και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων και ουσιαστικά έδειξε ότι υπάρχει πλέον μια συμπεφωνημένη άποψη ότι το καλοκαίρι θα είναι και το τελευταίο μνημόνιο για την Ελλάδα. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή υπογραφής νέου μνημονίου όπως το ξέρουμε. Από την άλλη όμως, και να πάμε και στο μαστίγιο της όλης της υπόθεσης, ο κύριος Κοστέλο ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος για το αν και κατά πόσο εφαρμόζονται οι μεταρρυθμίσεις, γιατί υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται και μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος, ώστε και να αποδώσουν, και κυρίως είναι ξεκάθαρος ο φόβος που υπάρχει στις ευρωπαϊκές αρχές ότι αν μας αφήσουν μόνους μας, θα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε. Κατά ψέματα. Καταλαβαίνουν, ξέρουν ότι η Ελλάδα μπορεί να έκανε πολύ σημαντικές αλλαγές, όμως το DNA της δεν έχει αλλάξει και είναι πολύ κοντά στο αν πάρουν χρήματα στα χέρια τους κυβερνήσεις και αν έχουν την ελευθερία να τα επιστρέψουν όχι με τη μορφή φοροαπαλλαγών ή λογισμένων παροχών όπως θα πρέπει να γίνει, αλλά άκρητα και ουσιαστικά να χύσουν την καρδάρα με το γάλα πάρα πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα αντίστοιχα να επιτρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει σε νέα πιο σκληρά μέτρα λιτότητας, τα οποία προφανώς και οικονομικά δεν αντέχει. Οπότε αυτό που λέει ο κ. Κοστέλο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας αυστηρός έλεγχος από την πλευρά των Ευρωπαίων ως προς το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, όχι στη λογική της επιβολής των νέων μέτρων και στην λογική να έχουμε ένα νέο σκληρό μνημόνιο, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι τα συμφωνηθέντα γίνονται, ότι οι μεταρρυθμίσεις προχωράνε, ότι εφαρμόζονται, ότι ό,τι ψηφίστηκε δεν μένει στα χαρτιά και αυτό δεν είναι για ένα διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους. Γι' αυτό και ο κ. Κοστέλο μιλάει για αυστηρή εποπτεία τουλάχιστον 10 ετών. Είναι κάτι το οποίο μεταξύ μας αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρο. Το είχε πει ακόμα και σε συνέντευξη του πριν από κάποιους μήνες στο Insider ο κ. Βίζερ ότι το τέλος του προγράμματος δεν θα σημαίνει και τέλος της εποπτείας. Αυτό φαίνεται να το αποδέχεται σε κάποιο βαθμό και η ελληνική πλευρά, η οποία θέλει να εξασφαλίσει μεν ότι δεν θα κληθεί να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο, αλλά είναι σχεδόν αναμενόμενο και δεδομένο ότι θα υπάρχει μια μορφή ελέγχου, μια μορφή εποπτείας, μια μορφή επιτήρησης, ούτως ή άλλως υπάρχει και στις άλλες χώρες και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος.